Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σοβαρές διαστάσεις, όπως άλλωστε ήταν αναμενόμενο, πήρε σήμερα η βομβιστική πρόκληση στη Μυτιλίνη. Οι έρευνες συνεχίζονται και συγκεντρώνονται στοιχεία για τον 33χρονο αντιπασπιστή Μιχάλη Παυλή, που βρήκε φρικτό θάνατο τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, όταν η ορολογική βόμβα που πήγε να τοποθετήσει, όπως τουλάχιστον το μέχρι τώρα έχει γίνει γνωστό, εξεράγει στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης. Ας ακούσουμε όμως τι νεότερο μεταδίδει από τη Μυτιλίνη ο απεσταλμένος μας Πάνος Όμπολος. Ενδιαφέρον ανακριτικό υλικό που έχει σχέση με τη βομβιστική ενέργεια στη Μυτιλίνη βρέθηκε στο τριάρι διαμέρισμα όπου διέμενε ο αντιπασπιστής Μιχάλης Παυλής. Τη δήλωση αυτή έκανε ο Υπουργός Αιγαίου κ. Αντώνης Φούσας, μιλώντας στους απεσταλμένους των μέσων ενημέρωσης στη Μυτιλίνη, ο οποίος πρόσθεσε ότι ένα μέρος από αυτό το υλικό είναι αξιοποιήσιμο από τις αστυνομικές αρχές που ασχολούνται με την υπόθεση. Δεν θέλησε όμως ο Υπουργός να πει περισσότερα και να δώσει συγκεκριμένα στοιχεία. Ωστόσο, δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι στο διαμέρισμα του Παυλή στην οδό Μητροπολίτου Γρηγορίου 1 στη Μυτιλίνη βρέθηκαν ορισμένα σύνεργα που μπορεί να χρησιμοποιηθούν και για την κατασκευή βομβών, διάφορες αφίσες με περιεχόμενο κατά των βάσεων και των πυρηνικών, αρκετά βιβλία όπως το κοινωνικό συμβόλαιο του Ρουσό, ο Καντάφη του Βινιόλο και άλλα. Σε ό,τι αφορά τις ανακρίσεις, ο Υπουργός Αιγαίου είπε ότι η επιθυμία και βούληση της κυβέρνησης είναι να ερευνηθεί η υπόθεση σε βάθος και οπωσδήποτε μέσα στα πλαίσια των δικονομικών και συνταγματικών επιταγών. Σήμερα το μεσημέρι έφτασε με ελικόπτερο από την Ερμούπολη στη Μυτιλίνη, με εντολή του Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Σταμάτη, ο εισαγγελέας εφετών Αιγαίου κ. Θεόδωρος Ζιάμος, για να εποπτεύει των ερευνών. Στο μεταξύ, στη μονάδα των Ραντάρ στην Αγιάσο, όπου υπηρετούσε από το 1982 ο αντιπασπιστής Παυλής, βρισκόταν από το πρωί κλιμάκιο της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας και συνέχιζε την εξέταση των στρατιωτικών. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες και η εξέταση διαφόρων μαρτύρων και στην ασφάλεια Μυτιλίνης. Ορισμένοι από αυτούς τους μάρτυρες εξετάστηκαν για δεύτερη φορά και έδωσαν συμπληρωματικές καταθέσεις. Επικεφαλής των ερευνών στη Λέσβο είναι ο αστυνομικός επιθεωρητής Αιγαίου, ταξίαρχος κ. Χρήστος Ιωάννου. Η εξερεύνηση των δακτυλικών αποτυπωμάτων στο Σιτροέν του Παυλή ολοκληρώθηκε σήμερα και όλα τα αποτυπώματα στέλνονται στην εγκληματολογική υπηρεσία στην Αθήνα για εξέταση. Η κηδεία του 33χρονου Παυλή θα γίνει αύριο στη Μυτιλίνη. Η βομβιστική επίθεση έχει βέβαια επίδραση στο πολιτικό προεκλογικό κλίμα των ημερών, αλλά πρέπει εδώ να τονιστεί η διατήρηση της ψυχραιμίας και των χαμηλών τόνων παρά τις αντεγκλήσεις των πολιτικών φορέων. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας δήλωσε για το θέμα αυτό. Εγώ επαναλαμβάνω και πάλι. Όπως βλέπετε, η Νέα Δημοκρατία κρατά την ψυχραιμία της. Η Νέα Δημοκρατία ήταν ασφαλώς ο στόχος, περί αυτού δεν υπάρχει δεύτερη γνώμη, διότι οι εκδηλώσεις της αριστεράς είχαν τερματιστεί. Η βόμβα έμπαινε για το μέλλον, δεν έμπαινε για το παρελθόν, και είναι η τρίτη βόμβα η οποία πλήττει τη Νέα Δημοκρατία. Η πρώτη ήταν στο Πλωτίνι, η δεύτερη ήταν στην πλατεία Κατεχάκη, στην συγκέντρωση στην πλατεία, στη Λεωφόρο Κατεχάκη, και η τρίτη είναι αυτή. Και στις τρεις περιπτώσεις υπήρξαν υπόνοιες ή και στοιχεία ή και αποδείξεις ανάμειξης ανθρώπων που ανήκαν στις ένοπλες δυνάμεις. Όλα αυτά είναι βαριά περιστατικά, αλλά εμείς αυτό να τα ξεχνούμε. Εμείς δεν θέτουμε κανένα απολύτως θέμα. Εμείς θέλουμε να πάμε ομαλά σε εκλογές. Και γι' αυτό, όπως είδατε, το μόνο θέμα που έθεσα και θέτω δημόσια αυτή τη στιγμή προς όλα τα κόμματα είναι, εάν πράγματι θέλουμε με έργα και όχι με λόγια να βοηθήσουμε την ομαλή πορεία, να αποφύγουμε κάθε τι που κινδυνεύει να δημιουργήσει πρόβλημα. Και ξαναλέω πάλι, οι μεγάλες συγκεντρώσεις εκατοντάδες χιλιάδων ανθρώπων που δεν ελέγχονται, όπου μπορούν να μπουν προβοκατόρικα στοιχεία μέσα, είναι κίνδυνος. Η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να κάνει και προτείνει και στα άλλα κόμματα να μην κάνουν. Από εκεί πέρα ας πάρουν όλες τις ευθύνες. Υπάρχουν κυβερνήσεις κότσες στην πορεία των ανακρίσεων, κύριε Μητσοτάκη? Κοιτάτε, εγώ δεν αμφιβάλλω ότι η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί.
Από εκεί και πέρα, ο κρατικός μηχανισμός δυστυχώς έχει τις γνωστές αδυναμίες. Δεν θέλω να μιλήσω σήμερα περισσότερο γι' αυτό. Δεν θέλω αυτή την ώρα. Έκανα μια ανακοίνωση για να επιστήσουμε την προσοχή στην κυβέρνηση. Την προσοχή της κυβέρνησης. Και νομίζω ότι η κυβέρνηση θα λάβει τα μέτρα που πρέπει. Νομίζω ότι η κυβέρνηση θα λάβει συγκεκριμένα στοιχεία, δηλαδή. Δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω, παιδιά. Δεν θέλω να φορτίσω το κλίμα αυτή την ώρα. Εμένα με ενδιαφέρει αυτή την ώρα να πάμε ομαλά σε εκλογές. Τίποτα άλλο δεν με ενδιαφέρει. Και παρά το γεγονός. Δεν μέτρα γι' αυτό. Η λέξη περιφρούρηση δεν λέει τίποτα. Είναι ένας ευρύς όρος. Νομίζω ότι η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι μπορεί. Αλλά θα κάνουμε και εμείς τη δική μας περιφρούρηση. Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Παπανδρέου, μιλώντας σήμερα σε φιλική συνάντησή του με δημοσιογράφους, επανέλαβε ότι το ΠΑΣΟΚ καταδικάζει κάθε τρομοκρατική ενέργεια από οπουδήποτε και αν προέρχεται. Ο κ. Παπανδρέου κατήγγειλε ωστόσο την απόπειρα που γίνεται από ορισμένους κύκλους να συσχετιστεί το κίνημα με τρομοκρατικές ενέργειες και αναρωτήθηκε ποιος τελικά υποφελείται από τέτοιου είδους ενέργειες και ποιος τις αξιοποιεί. Επίσης, το ΠΑΣΟΚ με αποψινή του ανακοίνωση του γραφείου τύπου καταγγέλει σημερινά δημοσιεύματα των εφημερίδων Ελεύθερος Τύπος, Απογευματινή και Ελεύθερος, στα οποία επιχειρείται, όπως υποστηρίζεται, σύνδεση της τρομοκρατικής ενέργειας με το ΠΑΣΟΚ. Το ότι στον χώρο των υπονοουμένων και των απαράδεκτων δηλώσεων, τονίζεται στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, έχουν προσχωρήσει και ηγετικά στελέχη του συνασπισμού αποδεικνύει τα διέξοδα του συγκεκριμένου χώρου. Αυτό που καταλαβαίνει σήμερα κάθε σκεπτόμενος πολίτης είναι ότι από την πολιτική αυτή προβοκάτσια της Μυτιλίνης μόνο το ΠΑΣΟΚ δεν θα μπορούσε να έχει το παραμικρό όφελος. Ως πολιτική ανευθυνότητα χαρακτηρίζει ο συνασπισμός την προσπάθεια της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ να εμπλέξει το συνασπισμό στην μικροκομματική εκμετάλλευση της τρομοκρατικής ενέργειας και τονίζει ότι η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι δεν μπορεί να θέσει τέρμα στην πολιτική αθλειότητα και την συκοφαντία. Εξάλλου, ο γραμματέας του συνασπισμού, Λεωνίδας Κύρκος, με δήλωσή του στην ΕΤ2 κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στα ελληνικά δηληστήρια του Ασπρόπυργου, τόνισε την ανάγκη να μην υπάρχει κομματική εκμετάλλευση της χθεσινής τρομοκρατικής ενέργειας. Μια άλλη διάσταση δίνει η Νέα Δημοκρατία που σε ανακοίνωσή της κατηγορεί για φιλοπασοκική, όπως λέει, τοποθέτηση τους τρεις αξιωματικούς της αεροπορίας που πήγαν στη Μυτιλίνη για να διερευνήσουν την υπόθεση της βόμβας. Σε ανακοίνωση του γραφείου τύπου της Νέας Δημοκρατίας αναφέρεται: «Η μετάβαση των αξιωματικών αυτών καθίσταται περισσότερο ύποπτη επειδή έσπευσαν στη Μυτιλίνη πριν ακόμη οριστεί και μεταβεί εκεί ο προανακριτής ανώτερος αξιωματικός της στρατιωτικής δικαιοσύνης, ο οποίος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις πάγιες διαταγές διερευνά τα αίτια του θανάτου του ανθυπασπιστή». Ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης, ο Αρχηγός ΓΕΘΑ και ο Αρχηγός ΓΕΑ, καταλήγει η ανακοίνωση, καλούνται να ανακοινώσουν με ποιο διαταγή μετέβησαν οι προαναφερόμενοι αξιωματικοί στη Μυτιλίνη, ποια ήταν η αποστολή τους, ποιους συνάντησαν εκεί και σε ποιους θα αναφέρουν τις ενέργειες τις οποίες αντικανονικά και καθ' υπέρβαση του καθήκοντός τους προέβησαν. Ακόμη, ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας Ιωάννης Βαρβιτσιώτης διαμαρτυρήθηκε στον Υπηρεσιακό Υπουργό Θεόδωρο Ντεγιάννη για το ταξίδι των τριών αξιωματικών στη Μυτιλίνη. Ο κύριος Ντεγιάννης διαβεβαίωσε τον κύριο Βαρβιτσιώτη ότι θα δώσει εντολή να επιστρέψουν αμέσως στην έδρα τους. Σε απάντηση αυτής της ανακοίνωσης, ο Υπουργός Προεδρίας και κυβερνητικός εκπρόσωπος κύριος Νικόλαος Θεμελής σημειώνει ότι ο αρχηγός της αεροπορίας διέταξε ένορκη διοικητική εξέταση και ο διοικητής της τακτικής αεροπορίας έδωσε εντολή για να μεταβεί στη Μυτιλίνη ο ταξίαρχος πολεμικής αεροπορίας κύριος Παπαδάκης, ο οποίος συνοδευόταν από έναν λογαγό δικαστικού και έναν αξιωματικό ασφαλείας. Όπως σημειώνει ο κύριος Θέμελης, το κλιμάκιο με τους αξιωματικούς αυτούς επέστρεψε ήδη στην Αθήνα. Σχετική ανακοίνωση εξέδωσε και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, την οποία τονίζεται ότι ο ανθυπασπιστής δεν ανήκει στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Τις ανακρίσεις που διενεργούνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές της Μυτιλίνης διεξάγει ο εισαγγελέας εφετών Αιγαίου, ο κ. Θεόδωρος Γιάμος, που ορίστηκε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης μετά από εντολή του Υπηρεσιακού Πρωθυπουργού κ. Ιωάννη Γρίβα. Σχετικά με την ανακοίνωση τώρα της Νέας Δημοκρατίας για τους αξιωματικούς της πολεμικής αεροπορίας που μετέβησαν στη Μυτιλίνη, από το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ σημειώνεται: «Το σχέδιο της παραπληροφόρησης που καθοδηγεί η Νέα Δημοκρατία είναι καταδικασμένο εκ των προτέρων. Οι ισχυρισμοί και οι αθλειότητες της δεν πείθουν κανένα. Η Νέα Δημοκρατία οφείλει να σέβεται την υπηρεσιακή κυβέρνηση και να μην εμπλέκει στα εκλογικά σχέδια και τους κομματικούς χειρισμούς της. Οφείλει να σέβεται τις αρχές, τους θεσμούς, τους νόμους και τη δικαιοσύνη». Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες που επιβεβαίωσαν και οι αστυνομικές αρχές της Μυτιλίνης στη διάρκεια της επίσκεψης του πρόεδρου του συνασπισμού κ. Χαρίλο Φλωράκη στο νησί, τις παραμονές της έκρηξης είχε γίνει από άγνωστο άνδρα τηλεφώνημα που απειλούσε ότι είχε τοποθετηθεί βόμβα σε μέρος από όπου και θα περνούσε ο κ. Φλωράκης.
Την ανεπιφύλακτη υποστήριξή του προς την υπηρεσιακή κυβέρνηση Γρίβα εξέφρασε σήμερα ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, μετά την συνάντηση που είχε με τον Πρωθυπουργό. Η συνάντηση διήρκεσε μία ώρα και έγινε στο πλαίσιο των επαφών του κ. Γρίβα με τους πολιτικούς αρχηγούς και αφορούσε στη συζήτηση των προτάσεων για τις εκλογές που έθεσε με επιστολή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κ. Ανδρέας Παπανδρέου. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας τόνισε ότι είναι πεπισμένος για την αδιάβλητη διεξαγωγή των εκλογών, ότι είναι αναγκαία η διαφύλαξη της πολιτικής ομαλότητας και πρότεινε να μην πραγματοποιήσουν τα κόμματα μεγάλες συγκεντρώσεις ώστε να αποφευθεί έτσι ο φανατισμός. Συγκεκριμένα ο κύριος Μητσοτάκης δήλωσε: «Πιστεύουμε πως πρέπει να περιφρουρηθεί το ήρεμο κλίμα και το τονίζω ιδιαίτερα σήμερα μετά από αυτό που συνέβη στη Μυτιλίνη από όλα τα κόμματα. Καλό θα είναι αν έχουμε σε δεδομένο ότι οι τρομοκράτες στοχεύουν στην παρεμπόδιση της ομαλής πορείας προς τις εκλογές να συμφωνήσουν όλα τα κόμματα να αποφύγουν τις μεγάλες συγκεντρώσεις στις μεγάλες πόλεις. Εμείς τουλάχιστον το προτείνουμε και θα το κάνουμε». Στη συνέχεια, ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός Ιωάννης Γρίβας ευχαρίστησε τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας για την εμπιστοσύνη που εξέφρασε προς την κυβέρνησή του και δήλωσε: «Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας με ενημέρωσε και με τη σειρά μου τον ενημέρωσε και εγώ σχετικά με την επιστολή του κ. Παπανδρέου και τα θέματα τα οποία τίθενται σε αυτήν. Τη συζήτησή μας και τις απόψεις του θα τις μεταφέρω στο Υπουργικό Συμβούλιο που θα γίνει αύριο Τρίτη στις 7 το βράδυ για να αποφασίσει σχετικώς η κυβέρνηση». Σειρά πολιτικών ομιλιών πραγματοποίησαν και σήμερα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ σε όλη τη χώρα. Πριν από λίγο τελείωσε στην πλατεία Αγίου Μελετίου συγκέντρωση με ομιλητές τους υποψήφιους βουλευτές του κινήματος Αναστάσιο Πεπονή, Γιώργο Κατσιφάρα και Μαρία Καρά. Ο κ. Πεπονής αναφέρθηκε στην τρίμηνη παρένθεση όπως χαρακτήρισε την κυβέρνηση Τζανετάκη και η οποία όπως είπε επιδόθηκε σε μια προσπάθεια σπήλωσης και εξόντωσης του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Πεπονής είπε ακόμη μεταξύ άλλων: «Το κόκκινο να το δείξει άσπρο και το άσπρο να το δείξει μαύρο, τότε να μου πούνε σφιχτικές προθεσμίες που θέσανε στη Βουλή. Δεν ήτανε δυνατόν να επιτρέψουνε οποιοδήποτε ξεκαθάρισμα. Διότι ξεκαθάρισμα σημαίνει μια ολοκληρωμένη διαδικασία και δεν ολοκληρώνονται αυτές οι διαδικασίες στα γραφεία τα κλειστά των ανακριτών, αλλά στις δημόσιες δίκες που ακούγονται όλες οι φωνές. Και ήτανε απόλυτα βέβαια αυτής εξ αρχής ότι οδηγούσανε τα πράγματα έτσι ώστε να μην υπάρξουνε δίκες. Οδηγούσανε τα πράγματα έτσι ώστε να υπάρξει απλώς μια υποδικία και με την υποδικία να κατέβουμε σε εκλογές. Αλλά βέβαια, επαναλαμβάνω ότι υποτίμησαν την νοημοσύνη του λαού, διότι ο λαός τους εκατάλαβε και η προσπάθεια την οποία κάνανε να διαχωρίσουν δήθεν κάποια άτομα από το σύνολο του ΠΑΣΟΚ αποκαλύφθηκε ότι ήταν φενάκι». Επίσης, σε ανεκτή συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στα Νοπατήσια, μίλησαν ο Μανώλης Γλέζος, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, η Ελένη Ανουσάκη και ο Δημήτρης Κατριβάνος. Σε ανοιχτή συγκέντρωση που διοργάνωσε το ΠΑΣΟΚ στη Λαμπρινή, μίλησαν οι υποψήφοι βουλευτές του κινήματος Γιάννης Χαραλαμπόπουλος, Απόστολος Κακλαμάνης, Ευάγγελος Γιαννόπουλος, Κίμο Κουλούρης, Μιχάλης Περιστεράκης και Πάνος Σπηλιόπουλος. Ο κύριος Ευάγγελος Γιαννόπουλος είπε ότι ο λαός στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου καλείται να επιλέξει ανάμεσα στην πρόοδο και τη συντήρηση. Ο κ. Κουλούρης κάλεσε τους οπαδούς του ΠΑΣΟΚ να μην οξύνουν τις αντιθέσεις τους με τους οπαδούς της αριστεράς, γιατί όπως είπε, αργά ή γρήγορα το ΠΑΣΟΚ θα συναντηθεί με την αριστερά. Ο πρώην υπουργός και υποψήφιος βουλευτής Β' Αθηνών, Γιάννης Χαραλαμπόπουλος, αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην κυβέρνηση Τζανετάκη και είπε ότι στο τρίμηνο που πέρασε έπεσαν οι μάσκες όλων αυτών που είχαν κάνει κυρίαρχο θέμα τους στην κάθαρση. Ο κ. Χαραλαμπόπουλος κατηγόρησε ιδιαίτερα την ηγεσία του συνασπισμού, υποστηρίζοντας ότι αθέτησε τις υποχρεώσεις, τις υποσχέσεις και τις αρχές της και εξαπάτησε τους οπαδούς της. Ο κ. Πάνος Σπηλιόπουλος είπε ότι ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας και του συνασπισμού είναι η διάλυση του ΠΑΣΟΚ και η σπήλωση του πρόεδρου του Ανδρέα Παπανδρέου. Ο κ. Απόστολος Κακλαμάνης έκανε ένα σύντομο απολογισμό του έργου των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και αναφερόμενος στη σημερινή πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και του συνασπισμού είπε ότι αυτή οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε ένα νέο διχασμό του ελληνικού λαού. Ο κ. Κακλαμάνης, αφού έκανε μια σύντομη αναδρομή στην πρόσφατη ιστορία της χώρας, είπε ότι τώρα το λαϊκό κίνημα βρίσκεται πολύ κοντά στη δικαίωσή του. Ο κ. Κακλαμάνης κατηγόρησε επίσης ορισμένους υπηρεσιακούς υπουργούς, οι οποίοι λειτουργούν, όπως είπε, ως εγκάθετοι της Νέας Δημοκρατίας. Που συμπορεύονται μαζί του.
δίνουμε μια κρίσιμη ιστορική μάχη για το μέλλον αυτού του τόπου. Από την έκβαση αυτού του αγώνα θα εξαρτηθεί αν θα προχωρήσει αυτός ο τόπος μπροστά στην πορεία της δημοκρατίας και του σοσιαλισμού, ή αν θα οπισθοδρομήσει σε μια δεξιά ρεβανσιστική εκδικητική διακυβέρνηση. Τέλος, ο κ. Μιχάλης Περιστεράκης είπε ότι η πατριωτική αριστερά οφείλει σήμερα να στηρίξει το ΠΑΣΟΚ, αφού είναι το μοναδικό κόμμα που εκφράζει τους ποθούς των λαϊκών αγωνιστών. Την Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η κεντρική προεκλογική συγκέντρωση του Συνασπισμού της Αριστεράς στο Σύνταγμα. Ο μιλητής θα είναι ο γραμματέας του Συνασπισμού, ο κ. Λεωνίδας Κύρκος, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνει ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, κ. Γρηγόρης Φαράκος. Με αφορμή την πρόταση του κ. Κωνσταντίνου Μητσοτάκη να αποφύγουν όλα τα κόμματα τις μεγάλες συγκεντρώσεις στις μεγάλες πόλεις για τη διασφάλιση της ομαλής πορείας προς τις εκλογές, η Παναθηναϊκή Επιτροπή του Συνασπισμού έκανε την παρακάτω δήλωση. Δεν είναι δυνατόν οι τρομοκρατικές ενέργειες να επηρεάσουν τη μορφή και το χαρακτήρα των προεκλογικών δραστηριοτήτων που έχουν προγραμματίσει τα κόμματα στα πλαίσια της επικοινωνίας τους με το λαό. Περιοδεία στην Καρδίτσα και στα Τρίκαλα πραγματοποίησε ο πρόεδρος του Συνασπισμού της Αριστεράς και της Προόδρου, κ. Χαρίλαος Φλωράκης. Ας ακούσουμε όμως τον απεσταλμένο μας Γρηγόρη Ρουμπάνη τι μεταδίδει. Μετεκλογικά, ο Συνασπισμός θα στηρίξει μια κυβέρνηση στη βάση ενός προοδευτικού προγράμματος ή από τη θέση της αντιπολίτευσης θα προωθήσει τη θέση του. Αυτό τόνισε ο πρόεδρος του Συνασπισμού Χαρίλαος Φλωράκης, συζητώντας το βράδυ σε κεντρικό κινηματογράφο της Καρδίτσας με κατοίκους της πόλης. Με τη Νέα Δημοκρατία, πρόσθεσε, δεν μπορεί να γίνει συνεργασία, γιατί το πρόγραμμα της είναι διαμετρικά αντίθετο. Αλλά και με την πολιτική που ακολουθεί η σημερινή ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, δεν υπάρχει βάση συνεργασίας επειδή δεν είναι φερέγγια. Ο κ. Φλωράκης αναφέρθηκε εκτενώς στο έργο της κυβέρνησης Ντανετάκη, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη θεσμοθέτηση του κοινοβουλευτικού ελέγχου, στις προμήθειες των ενόπλων δυνάμεων και των δημόσιων οργανισμών, στη δέσμευση της εκάστοτε κυβέρνησης να επιλέγει πλέον τους διοικητές των δημόσιων οργανισμών, με βάση τις προτάσεις της Βουλής, την αλλαγή των δικαστικών κωδίκων, την άρση των συνεπειών του εμφυλίου, τη σύσταση του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου για την κρατική, δημοτική και ιδιωτική ραδιοτηλεόραση και άλλα. Ο πρόεδρος του Συνασπισμού επεσήμανε ότι τα μέτρα αυτά δεν περιείχονται στο προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, ενώ υπήρχαν σε γενικά βεβαίως πλαίσια στο πρόγραμμα του Συνασπισμού. Οριστικοποιήθηκαν μετά από συζητήσεις και ψηφίστηκαν τα περισσότερα από όλα τα κόμματα της Βουλής, δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το Συνασπισμό και τη Διανά. Αυτό, είπε, αποδεικνύει ότι το έργο που συντελέστηκε από την κυβέρνηση ήταν θετικό και στην πράξη αναγνωρίστηκε ακόμα και από το ΠΑΣΟΚ. Επίσης, ο κύριος Φλωράκης κατηγόρησε την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ για τεχνάσματα με αφορμή το ΣΥΝΕΝΑ και τις μονοεδρικές, με τα οποία προσπαθεί να παγιδεύσει τους ψηφοφόρους της αριστεράς. Ο πρόεδρος του Συνασπισμού επισκέφθηκε το πρωί το οικοκυστήριο Βάμβακος του Γεωργικού Συνεταιρισμού Καρδίτσας και το νοσοκομείο της πόλης, όπου είχε ανοιχτό διάλογο με τους εργαζόμενους. Επίσκεψη στο εργοστάσιο του ΟΣΕ στη Θεσσαλονίκη πραγματοποίησε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ κ. Γρηγόρης Φαράκος και αναφέρθηκε στην ανάγκη ανάπτυξης των σιδηροδρόμων στη χώρα μας. Το απόγευμα ο κ. Φαράκος μίλησε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για την κρίση στα πανεπιστήμια. Σοβαρές παραβιάσεις στη λειτουργία της ΣΕΡΤ σχετικά με την κάλυψη των προεκλογικών εκδηλώσεων του ΠΑΣΟΚ κατήγγειλε σήμερα ο πρόεδρος του κινήματος κ. Ανδρέας Παπανδρέου, μιλώντας στους δημοσιογράφους στη συνάντηση που είχαν το μεσημέρι στην ΕΚΑΛΗ. Ο κ. Παπανδρέου άφησε ανοιχτό το θέμα των συγκεκριμένων ενεργειών, στις οποίες είναι αποφασισμένο να προχωρήσει το ΠΑΣΟΚ για να κατοχυρώσει την ισότιμη προβολή στην ΑΡΤ, που θεωρεί ως απαραίτητο για την αδιάβλητη πορεία προς τις εκλογές. Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο κ. Παπανδρέου παραδέχτηκε παραλήψεις και λάθη στον τομέα ενημέρωσης της ΕΡΤ επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ. Επεσήμανε ωστόσο την απόλυτα ισότιμη συμμετοχή των κομμάτων και την πλουραλιστική τους έκφραση κατά την προεκλογική περίοδο. Απαντώντας σε άλλες ερωτήσεις, σημείωσε: για την Προεδρία της Δημοκρατίας, είναι πρόωρο να μιλά κανείς, γι' αυτό το ΠΑΣΟΚ δεν έθεσε ποτέ το θέμα των δίδυμων εκλογών. Για την κυβέρνηση Τζανετάκη, το μόνο θετικό στοιχείο της ήταν η άρση της προκατάληψης για την συμμετοχή κομμουνιστικών κομμάτων σε συμμαχικές κυβερνήσεις. Για το συνασπισμό, αναλύει ότι παραμένει η θέση του ΠΑΣΟΚ για συνεργασία των προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων. Για την οικονομία,
απαιτούνται ευρύτερες συνενέσεις για την ανόρθωσή της εν ώψη του 92. Γιατί η Δημοκρατική Συμπαράταξη δεν είναι εκλογικό τέχνασμα, αλλά πόλος εισπήρωσης ανανεωτικών δυνάμεων. Τέλος, ο κ. Παπανδρέου καταδίκασε το δημοσίευμα της εφημερίδας Εξόρμηση, το οποίο παρουσίαζε τον γραμματέα του συνασπισμού κ. Λεωνίδα Κύρκο ως πράκτορα των Αμερικανών. 36 κόμματα και συνασπισμοί κομμάτων θα λάβουν μέρος στις προσεχείς εκλογές της 5ης Νοεμβρίου. Ακόμη στις προσεχείς εκλογές θα υπάρξουν και 5 ανεξάρτητοι μεμονωμένοι υποψήφοι σε διάφορες εκλογικές περιφέρειες της χώρας. Μόνο στην προβολή των διαφημιστικών μηνυμάτων από την τηλεόραση συμφώνησαν οι εκπρόσωποι των κομμάτων στην μαραθώνια έκτακτη σύσκεψη της γραμματείας της Διακομματικής Επιτροπής. Η χθεσινή σύσκεψη συνεκλήθη με πρωτοβουλία του Υπηρεσιακού Υπουργού Εσωτερικών Βασίλη Σκούρη σε μια προσπάθεια να συμφωνήσουν τα κόμματα στα θέματα της παρουσίασης των προεκλογικών συγκεντρώσεων από την τηλεόραση, την προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων, τη συζήτηση μεταξύ των αρχηγών των κομμάτων, καθώς και την εγκατάσταση ή όχι Διακομματικής Επιτροπής στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Το Δήμο Περιστερίου θα επισκεφθεί αύριο το πρωί ο τέος πρωθυπουργός Τζανί Τζανετάκης, ενώ την Τετάρτη θα πραγματοποιήσει περιοδεία στο νομό Αχαΐας. Σήμερα ο κ. Τζανετάκης ολοκλήρωσε την περιοδεία του στη Σάμμο και στην Ικαρία. Στο Βαθύ ο πρώην πρωθυπουργός επισκέφθηκε το εμπορικό κέντρο και είχε συνομιλίες με μικρομεσαίους επιχειρηματίες για προβλήματα που τους απασχολούν. Το πορτρέτο του συνασπισμού της αριστεράς και της πρόοδου κ. Χαρίλαου Φλωράκη παρουσίασε απόψε η ελληνική τηλεόραση 1 στα πλαίσια σχετικής εκπομπής. Μεθαύριο Τετάρτη στις 10 παρα 20 το βράδυ η ΕΤΕΝΑ θα παρουσιάσει το πορτρέτο του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ κ. Ανδρέα Παπανδρέου και την Παρασκευή επίσης στις 10 παρα 20 το πορτρέτο του πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Συνεχίζουμε τώρα με εξωτερικές ειδήσεις. Στο πλαίσιο της νέας πολιτικής σκέψης που τείνει να κυριαρχήσει στην σοβιετική εξωτερική πολιτική, ο Υπουργός σήμερα να εγκαταλείψουν αυτή την περιοχή μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε αγωγό φυσικού αερίου, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές. Τμήμα του ίδιου αγωγού εξεράγει και τον περασμένο Ιούνιο, προκαλώντας το θάνατο τότε 607 ατόμων. Μετά το σημερινό ατύχημα, ο αγωγός τέθηκε εκτός λειτουργίας για τα επόμενα 2 χρόνια, γεγονός που αναμένεται να επιδεινώσει την ήδη σοβαρή ενεργειακή κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα. Εξάλλου στην Κίνα 19 άτομα σκοτώθηκαν και άλλοι 14 τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε σε ανθρακορυχείο της επαρχίας Σάνξι. Πριν από λίγες ώρες σημειώθηκε ισχυρότατη έκρηξη σε εργοστάσιο κατασκευής χημικών προϊόντων στην Πασαντένα του Τέξας. Από την έκρηξη αυτή τραυματίστηκαν τουλάχιστον 100 άτομα, προκλήθηκε μεγάλη έκταση πυρκαγιά και εκενώθηκαν ορισμένες κατοικημένες περιοχές. Στη σύνοδο κορυφής της Βρετανικής Κοινοπολιτείας που βλήματα στην βάση Edwards της Καλιφόρνια, το διαστημικό λεωφορείο Ατλαντής με 5 μέλες πλήρωμα ύστερα από πενθήμερο ταξίδι γύρω από τη Γη. Προηγουμένως, το Ατλαντής εκτόξευσε προς τον πλανήτη Δία το μη επανδρωμένο πυρηνοκίνητο διαστημόπλιο Γαλιλαίος, το οποίο μετά από 6 χρόνια θα αρχίσει να στέλνει φωτογραφίες από το μακρινό και ανεξερεύνητο, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, αυτόν πλανήτη. Ανησυχητικές είναι οι τελευταίες επιστημονικές διαπιστώσεις για την τρύπα του όζοντος στην ατμόσφαιρα. Εμπειρογνώμονες στην NASA επεσήμαναν ότι πάνω από την Ανταρκτική, που παρατηρείται περισσότερο η καταστροφή του όζοντος, τον περασμένο Σεπτέμβριο μειώθηκαν τα επίπεδά του. Από τη σταδιακή εξαφάνιση του όζοντος δημιουργείται και το λεγόμενο φαινόμενο του θερμοκηπίου, το οποίο